Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, για να παρουσιάζεται το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών που προτείνετε ως άνοιγμα του δρόμου για χιλιάδες προσλήψεις, ενώ επί της ουσίας ανακυκλώνεται το καθεστώς των συμβασιούχων και της αδιοριστίας, χρειάζεται πραγματικά θράσος. Κάτι βέβαια που αποδεδειγμένα έχετε. Και το παρουσιάζεται αυτό ως σύστημα διορισμού τη στιγμή που γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θα μείνουν χωρίς δουλειά από του χρόνου. Ουσιαστικά τους απολύεται. Πετάτε στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς ανθρώπων που έχουν κυριολεκτικά οργώσει την Ελλάδα, έχουν μείνει μακριά από τις οικογένειές τους, αν πρόλαβα να κάνουν οικογένεια, έχουν δοκιμάσει τα πάνδυνα, όπως εκείνες τις ντροπιαστικές εικόνες των εκπαιδευτικών που ζούσαν σε σκηνές. Μάλιστα, στήσατε και ολόκληρο site στο Υπουργείο Παιδείας για να διαφημίσετε αυτό το έργο σας. Δεν μπορείτε να πείσετε αλλιώς φαίνεται. Πρέπει τα παπαγαλάκια σας να έχουν έτοιμη τροφή. Φυσικά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στις ενέργειες που προβάλλονται έχουν την τιμητική τους και αυτές που θα γίνουν ελαίο προεκλογικής περίοδου. Εμπόριο ελπίδας κάνετε σε παλιούς και νέους εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που σπούδασαν, εξετάστηκαν αποδεδειγμένα, πήραν πτυχίο και τώρα τους λέτε δεν είναι αρκετό, χρειάζονται κι άλλα χαρτιά να κυνηγάτε μια ζωή προσόντα. Αυτό είναι το μέλλον της νεολαίας που ευαγγελίζεστε. Και φυσικά δεν είστε οι μόνοι σε αυτό. Υλοποιείτε κατά γράμμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα. Και μιας που μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσουμε ότι ήδη από το 2008 στο Ευρωκοινοβούλιο το κόμμα σας τότε, ο τότε συνασπισμός δηλαδή, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είχε υπερψηφίσει το κείμενο που σαφώς μίλαγε για ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής. Δηλαδή, κάθε μελλοντικός εκπαιδευτικός να βλέπει τον άλλον σαν ανταγωνιστή του. Και τα λέμε αυτά για να γίνει κατανοητό ότι σαν κόμμα ήμασταν και φυσικά ήσασταν και φυσικά είστε πλήρως ενταγμένοι στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν την ανακαλύψατε τώρα που είστε στην κυβέρνηση. Τώρα απλώς την υλοποιείτε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και δέχεστε συγχαρητήρια από την Κομισιόν. Εξού και η δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας τώρα, από την οποία της πήρατε την μπουκιά από το στόμα και στα ζητήματα της παιδείας. Για ποιο πράγμα είστε αλήθεια υπερήφανοι, κύριοι της κυβέρνησης? Λέτε ότι κάνατε έργο στην εκπαίδευση σε συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής στενότητας. Μάλιστα. Το ότι όμως αυτή η δημοσιονομική στενότητα που κυριολεκτικά τσάκισε μόνο τον ελληνικό λαό, περπατούσε μαζί παράλληλα με τα εκατομμύρια δωράκια που κάνατε σε επιχειρηματικούς ομίλους, δεν λέτε κουβέντα. Και φτάνετε μάλιστα στην αθλειότητα να κατηγορείτε το ΚΚΕ ότι το αίτημα για 30.000 μόνιμους διορισμούς εδώ και τώρα για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν, τα οποία δεν είναι καθόλου έκτακτα, αλλά σταθερά μας λέτε ότι είναι λαϊκισμός, ότι είναι ακραίο αίτημα. Ακραίο αίτημα και λαϊκισμός οι διορισμοί. Και μάλιστα ο Υπουργός ηρωνεύεται εδώ μέσα. Είστε σοβαροί, θα σας πούμε εμείς κύριοι του Υπουργείου Παιδείας. Εσείς που το 2015 προεκλογικά και μετεκλογικά δίνατε υποσχέσεις για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, όπως έχανε και η Νέα Δημοκρατία πριν για 10.000. Και μετά τα 4 χρόνια τα δικά σας και τα άλλα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε αυτούς τους διορισμούς. Για να δούμε δηλαδή ποιος είναι σοβαρός και ποιος είναι πραγματικά γελίος εδώ μέσα, κύριε
υπουργέ της αμάθειας και των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων. Τι ζητάνε λοιπόν τώρα οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα το εκπαιδευτικό κίνημα που βρίσκονται έξω εδώ από αυτή την αίθουσα, διαδηλώνοντας για το δίκιο τους? Να τηρήσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Αυτό μόνο προς το παρόν. Για ποιο πράγμα ακόμα είστε περήφανοι, κύριε της κυβέρνησης? Για το γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν σταθερό δάσκαλο στο ολοήμερο δημοτικό? Για το ότι μετατρέψατε το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποκλειστικά σε χώρο φύλαξης? Για το ότι ο μαθητής που έχει ειδικές ανάγκες δεν διαθέτει πρόσβαση στις δομές στον εκπαιδευτικό που χρειάζεται? Για το γεγονός ότι κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μπαίνουν περιορισμοί στη λειτουργία και συγκρότηση των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και οι μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την ειδικότητα που επιθυμούν ή να μεταφέρονται σε άλλο σχολείο? Είστε μήπως περήφανοι γιατί καθυστερείτε την υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε γυμνάσια και λύκεια? Φτιάξατε ένα σχολείο που κυριολεκτικά λειτουργεί με ό,τι περισσεύει, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν σας φτάνει. Παρόλες τις χειρουργικού τύπου απαράδεκτες παρεμβάσεις σας για να χρειάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί, τα κενά ζουν και βασιλεύουν. Πίσω από κάθε κενό και έλλειψη σε εκπαιδευτικούς υπάρχει ένας μαθητής που χάνει την επαφή του με μια σειρά γνωστικά αντικείμενα, ένας μαθητής που δεν έχει μουσικό, δεν έχει γυμναστή, θεατρολόγο, μια σειρά άλλες ειδικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου. Στα γυμνάσια και τα λύκεια αναγκάζεται τους εκπαιδευτικούς να κάνουν μαθήματα άσχετα από το επιστημονικό τους αντικείμενο, με αυτό δηλαδή που έχουν σπουδάσει. Και δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτή την υπερφύαλη κενότητα των πανηγυρισμών σας έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Τι αντιδραστικός αναχρονισμός είναι αυτός. Τι μεγάλο πισωγύρισμα. Το σχολείο το στηρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί που τους κρατάτε καθυλωμένους με τσεκουρωμένους 5 μισθούς, που έχουν αρχίσει πλέον να κάνουν μάθημα στα εγγόνια τους και η κατάσταση συνεχώς θα επιδεινώνεται με τα όρια συνταξιοδότησης που έχετε αποφασίσει. Όσο δε για την εμβληματική παρέμβασή σας, έτσι την λέτε, στην προσχολική αγωγή, ρωτήστε τους νηπιαγωγούς που συνοστίζονται τα παιδάκια σε κάτι αίθουσες κλουβιά. Ενώ τώρα για να σφραγίσετε την εμβληματικότητα αυτή της παρέμβασής σας, στείλατε και οδηγία για κοντέινερ που θα στεγάσουν τα νήπια. Μάλιστα, κοντέινερ. Και ταυτόχρονα κόψατε από τον κρατικό προϋπολογισμό κονδύλι 140 εκατομμυρίων για την ανέγερση προσχολικής στέγης. Και κατά τα άλλα μιλάτε για υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. Και πώς το αποδεικνύετε αυτό? Πολύ απλά μας βάζετε τον ελληνικό λαό, τους εκπαιδευτικούς, να σας συγκρίνουμε όλοι με τη Νέα Δημοκρατία, που η αλήθεια είναι ότι σας βολεύουν πάρα πολύ αυτά που λέει και προτείνει. Γιατί και την αντιδραστική πολιτική προωθείτε και τον μπαμπούλα της δεξιάς προβάλλετε, όταν μια χαρά τα ίδια κάνετε κι εσείς. Δεν πείθετε, κύριοι της κυβέρνησης, όμως. Έχετε ξεθάψει από τον παούλο όλα τα επιχειρήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και με αυτά κάνετε επίθεση στο ΚΚΕ, στοχεύοντας όμως το λαό, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους μαθητές και στις διεκδικήσεις τους. Ο κύριος Υπουργός τόλμησε να πει ότι όταν το ΚΚΕ απαιτεί, όπως και χιλιάδες άλλωστε εκπαιδευτικοί και τα σωματεία τους που βρίσκονται στους δρόμους για να πάρει πίσω το Υπουργείο την κατάπτυστη αυτή τροπολογία, ότι δήθεν ζητάμε να μείνουν τα πράγματα, λέει, ως έχουν, να μην γίνει κανένας διορισμός, ότι το ΚΚΕ θέλει να παραμείνει ο νόμος Διαμαντοπούλου,
Και το λέει αυτό ο ίδιος ο Υπουργός που ακριβώς υιοθετεί μέχρι κεραίας τη λογική των προσόντων και των πιστοποιήσεων που έθετε ο νόμος Διαμαντοπούλου. Δείτε και κάτι άλλο. Αυτή την κατηγορία ότι είναι λαϊκισμός και ακρότητα να διεκδικείς τα δικαιώματά σου, η οποία δεν απευθύνεται μόνο στο ΚΚΕ, αλλά πρώτα απ' όλα απευθύνεται στον ελληνικό λαό, την έχετε ολόκληρη ξεπατικώσει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν επιμένουμε και θα επιμένουμε. Όχι προεκλογικά όπως κάνατε εσείς για να κλέψετε κάποιους ψήφους, αλλά μόνιμα και σταθερά, ότι το μοναδικό αίτημα που μπορεί πραγματικά να δώσει ανάσα στα ρημαγμένα σχολιά, να αναβαθμίσει από τη σκοπιά τουλάχιστον της αντιμετώπισης των κενών τη σχολική ζωή, είναι να γίνουν εδώ και τώρα 30.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, να μονιμοποιηθούν άμεσα οι χιλιάδες αναπληρωτές. Άλλωστε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, εν μέσω δηλαδή της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, υπάρχουν εκατοντάδες κενά. Δεν υπάρχουν χρήματα, θα πείτε πάλι. Πού να τα βρείτε, μας λέτε. Και σας απαντάμε. Φυσικά, μόνο για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν. Φαίνεται για εσάς είναι πολλά τα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται κάθε χρόνο για να εργαστούν επιπλέον 30.000 εκπαιδευτικοί. Αλλά είναι μια χαρά να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, αφού αυτά τα δισεκατομμύρια ούτε στο ελάχιστο δεν γίνονται για πραγματικές αμυντικές δαπάνες της χώρας, αλλά μόνο για τους επιθετικούς σχεδιασμούς και τη δράση του ΝΑΤΟ. Και ακριβώς επειδή η πολιτική σας είναι από χέρι αντιλαϊκή και αντιδραστική, δεν μπορεί και δεν θέλει να δώσει θετική απάντηση στην κοινωνική ανάγκη τα κενά να καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς. Για να υπάρχει σταθερή παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Και αυτό δεν είναι μα καθόλου πολυτέλεια τη σημερινή εποχή που μιλάμε. Τελικά όμως δεν θα σας περάσει. Είναι πρόκληση για τις λαϊκές οικογένειες που τις καλείται να συμβιβαστούν με τις ελλείψεις, με τα κενά στα σχολεία, με την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών τους, να αναγκάζονται, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, να αλλάζουν εκπαιδευτικό κάθε χρόνο ή ακόμα και μέσα στην ίδια τη χρονιά. Δεν θα σας περάσει. Είναι πρόκληση για τους νέους επιστήμονες, τα παιδιά που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της χώρας, να τους λέτε επί της ουσίας να βάλουν το πτυχίο σε ένα κάδρο για να το βλέπουν και να τρέχουν να μαζεύουν πιστωτικές μονάδες, μόρια, σεμινάρια, επιπληρωμή. Να πληρώνεις δηλαδή μια ζωή, μήπως και βρεις μια θέση στον ήλιο. Και μη μας πείτε υποκριτικά ότι χρειάζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα. Άλλη είναι η έγνοια σας. Να δημιουργήσετε μια μεγάλη αγορά πιστοποιήσεων, πτυχίων, μεταπτυχιακών που και με τη δική σας βούλα έχουν δίδακτρα. Πληρώνουν αδρά οι νέοι μας και οι οικογένειές τους. Δίνει και παίρνει το εμπόριο των πιστοποιήσεων. Δεν σας ενδιαφέρει η πράγματι αναγκαία επιστημονική αναβάθμιση των πτυχιούχων. Αν σας ενδιέφερε, θα την κάνατε δωρεάν για όλους και όχι για τους λίγους. Αν σας ενδιέφερε πραγματικά, θα υλοποιούσατε αυτό που δεν έχετε κάνει ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Την επιστημονική ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, αν σας ενδιέφερε η επιστημονική αναβάθμιση των τυχιούχων, δεν θα ανοίγατε το δρόμο στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο. Τίποτα από αυτά δεν σας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Και μη μας λέτε, όπως γράψατε πρόσφατα σε κείμενο του Υπουργείου, ότι το Σύνταγμα
απαγορεύει στο άρθρο 103 τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Έχετε και το καρπούζι και το μαχαίρι αν θέλετε και φυσικά δεν το θέλετε. Κάντε δεκτή εδώ και τώρα τη θέση του ΚΚΕ για άρση αυτής της απαγόρευσης. Άλλωστε μπροστά μας είναι η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά εσείς δεν προτείνετε καν κάτι τέτοιο από όσο ξέρουμε. Κύριοι της κυβέρνησης, σας ξαναλέμε ότι θα μας βρίσκετε συνεχώς μπροστά σας. Εμείς έτσι κρίνουμε τη δράση μας. Όχι αν είμαστε τα καλά παιδιά του ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω ποιου άλλου, αλλά αν συμβάλλουμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει και από εδώ μέσα και έξω από αυτή την αίθουσα να ορθώσει πραγματικό ανάστημα ο λαός μας για να διεκδικήσει όλα αυτά που του ανήκουν, για να πάει συνολικά η χώρα μας, ο λαός μας μπροστά. Ουσιαστικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και προφανώς και στο χώρο της εκπαίδευσης. Μιας εκπαίδευσης που θα δουλεύει για τις κοινωνικές ανάγκες. Και γι' αυτό και τα όποια συστήματα διορισμού δεν θα έχουν στο επίκεντρό τους σε αυτή την περίπτωση πώς θα αποκλείουν τους νέους και τις νέες, αλλά πώς θα ενταχθούν οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμήματων με βάση τον επιστημονικό πανεθνικό σχεδιασμό στα σχολεία. Και ξέρετε, όλα αυτά τα έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, με τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα λάθη, τότε εκεί ούτε κενά υπήρχαν, ούτε ελαστικά εργαζόμενοι και αναπληρωτές, που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δεν περιμένουμε φυσικά να μιλήσει για αυτά η κυβέρνηση, ούτε τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Παρότι αρκετοί από εσάς εδώ μέσα και σχεδόν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής έχετε γνωρίσει από κοντά αυτά τα γεγονότα, αφού σπουδάσατε και μάλιστα δωρεάν σε αυτές τις χώρες. Σήμερα είστε εσείς που πίνετε νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξισώνει τον φασισμό με τον σοσιαλισμό, που συνεργάζεται με ακροδεξιά και φασιστικά καθεστώτα της σημερινής κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και από αυτό το βήμα καλούμε τους νέους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονιούς τους, να κάνουν αυτή την πραγματική διαφορά. Να δοκιμάσουν την πραγματικά ανεξάντλητη δύναμή τους και να βάλουν αυτή την υπογραφή τους σήμερα και τελικά τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις αύριο. Το προοδευτικό, το σύγχρονο, το πραγματικά φιλολαϊκό είναι ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην οικονομία, στην κοινωνία, να θέτει με σχέδιο και επιστημοσύνη τα κριτήρια της ανάπτυξης και όχι μια χούφτα λίγων παράσιτων που ζουν από την εργασία των πολλών. Σήμερα είναι παραπάνω από αναγκαίο να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την κοινωνία.